Εγώ ξανθιά πια. Χωρίς air condition. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Πριν πω το οτιδήποτε για σήμερα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αντίδραση που είχατε στο vlog από τις καλοκαιρινές μου διακοπές στο Ιόνιο. Θα αφήσω ένα link από εδώ πέρα κάτω για εσάς που δεν το έχετε δει. Αλλά σας ευχαριστώ όλους σας που το είδατε και είχατε τόσο καλά λόγια να πείτε. Στο σημερινό βίντεο κάθομαι αναπαυτικά στη μουσταρδή αυτή εδώ καρέκλα. Αράξτε, θα καθίσουμε εδώ λίγη ωρίτσα, να πούμε δύο χαζά. Και αυτά τα δύο χαζά θα είναι σαν story times. Κουπέπε, κουπέπε, θα σου κάνω κουπέπε. Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι? Σε χωσά μωρό, κουπέπε, κουπέπε. Idea. Θα είναι σαν story time, το οποίο θα βασιστεί στο Instagram. Πριν από περίπου μια εβδομάδα έφτασα τους 500.000 ακόλουθους στο Instagram. Σας ευχαριστώ αν κάποιοι από εσάς που με βλέπετε αυτή τη στιγμή είσαστε ένας από αυτούς τους 500.000. Εάν δεν είσαστε, γιατί δεν είσαστε? Είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα εκεί πέρα. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, θα σας αφήσω link και γι' αυτό από εδώ πέρα κάτω. Και Και παίρνοντας έμπνευση λοιπόν από αυτό το έτσι ωραίο στρογγυλό 500.000 που προέκυψε στο Instagram, θέλησα να θυμηθώ τι στο καλό συνέβαινε στο Instagram μου όταν πρώτο ξεκίνησα και να κάνουμε αυτό το reaction στις παλιές πρώτες μου φωτογραφίες στο Instagram. Να ξέρετε ότι το έκανα όλο αυτό το πράγμα, έψαξε. Έφτασα στην αρχή και μετά, ξέρεις, χαζεύοντας, πρέπει να είδα όλο το timeline μου, που είναι 1550 φωτογραφίες. Και είπα ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω από όλα αυτά τα χρόνια τις ιδιαίτερες στιγμές και είπα να το πάω αλλιώς. Εάν σας αρέσει αυτού του είδους το βίντεο, αν μπορείτε να μου αφήσετε ένα σχόλιο από εδώ πέρα κάτω και να μου πείτε, μας αρέσει αυτού του είδους το βίντεο, θες να το ξανακάνεις? Γιατί εγώ τώρα εδώ μαζί σας θα γκριντζάρω με τα πρώτα δυο μου χρόνια στο Instagram. Κυρίες και κύριοι, επειδή είμαι κάπως φυτό, μπορώ να σας πω ότι τα δύο πρώτα μου χρόνια στο Instagram δεν είχαν βάσει και τόσο πολλά post, άρα βέβαια θα μας πάρει και 1000 χρόνια να μιλήσουμε για κάποια από αυτά. Κανονικά, επειδή μετά ξεκίνησα και έδινα πόνο στο Instagram, θέλει ένα βίντεο για κάθε χρονιά. Αν το έχω σκεφτεί σωστά. Οπότε άμα σας αρέσει αυτό το βίντεο θα έχει μέλλον. Άμα δεν σας αρέσει, λογικά μάλλον θα το κάνω, γιατί μου αρέσει κάπως εμένα. Οπότε να ξεκινήσουμε, να δούμε πώς άρχισαν όλα για μένα στο Instagram. Ας δούμε. Ήταν 8 Μαΐου του 2011, είχα πάει για φαγητό στη μητέρα μου και η μητέρα μου είχε φτιάξει αυτό το cheesecake. Το cheesecake εμείς το τρώγαμε στο σπίτι τα Χριστούγεννα. Αποφάσισα λοιπόν να βγάλω φωτογραφία αυτού του cheesecake και να την ανεβάσω για πρώτη φορά στο Instagram. Κυλιόδουλος άνθρωπος, λιγούρης, λέμαργος, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν το post είχε 19 comments τότε και θα ήθελα να κάνω ένα shout out το λεγόμενο στον πρώτο άνθρωπο που μου άφησε comment ποτέ σε φωτογραφία μου 325 εβδομάδες πριν. Αφρούμπα μου! Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Έγραψε Yummy, έβαλε και emoticon emoji, που σημαίνει ότι ήταν ήδη μπροστά στην εποχή της, και μου άφησε αυτό το comment. Σε ευχαριστώ. Αλλά από ό,τι βλέπω σε αυτή την πρώτη φωτογραφία, υπάρχει comment 6 εβδομάδες πριν, που λέει μπράβο στη μαμά. Υπάρχει comment 8 εβδομάδες πριν από τη Δήμητρα που λέει μακρύς ο δρόμος μέχρι εδώ κάτω. Και υπάρχει και comment 14 εβδομάδες πριν από τη Mary, τη συνονόματη, που λέει ήρθα μέχρι εδώ για να δω ποια είναι η πρώτη σου φωτό. Αυτή ήταν λοιπόν. Ωστόσο, την πρώτη φορά που έβαλα τη φάτσα μου ήταν λίγες ημέρες μετά, 10 μέρες μετά, 18 του Μάη, με αυτό το συγκλονιστικό duck face, φρικτό. Το μάτι, το ένα κοιτάει από αλλού, το άλλο κοιτάει παραφεύγα. Είμαι στο MAD εδώ, το θυμάμαι ότι είμαι στο MAD εδώ, γι' αυτό είμαι και βαμμένη και φτιαγμένη και eyeliner και τέτοια πράγματα. Αυτό που βλέπω βγαίνοντας λίγο πιο μακριά από το account, δηλαδή βγαίνω λίγο πιο έξω, είναι ότι λάτρευα πραγματικά τη σκοτίνια και το βινιετάρισμα. Ήμασταν τότε, νομίζαμε ότι είναι όλα έτσι πιο καλλιτεχνικά, αν έχουν αυτό το μαύρο πλαίσιο της Polaroid ενδεχομένως και υπάρχει μια σκοτίνια, μπορεί. Μάλλον είμαι σε αυτή τη φάση, είμαι σε μια πιο σκοτεινή περίοδο. Θέλω οπωσδήποτε να σας μιλήσω για αυτήν εδώ τη φωτογραφία που την ανέβασα 7 Ιουλίου του 2011. 7 Ιουλίου! Έγινε έτσι ο κολλητός μου 7 Ιουλίου. Και η κολλητή του σπίτι της Ομοήλα 7 Ιουλίου.
Τέλο. 7 Ιουλίου λοιπόν, με 7 comments, που μου αρέσει εμένα αυτό τώρα σαν, ξέρεις, σαν σχεσούλα, έχω ανεβάσει φωτογραφία τον Παντελή Κυραμαριό και τον Χρήστο Μάστορ από τις Μέλισσες. Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη κάτω από το τότε σπίτι που μέναμε στη Νέα Σμύρνη και ήτανε ξημερώματα. Είχαμε βρεθεί με τα παιδιά για βόλτα μέχρι το Λουτράκι, είχαμε πάει στο καζίνο. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είχα μπει σε καζίνο, ναι. Πιστεύω ότι είχαμε παίξει 20 ευρώ. Πιστεύω ότι τα είχαμε χάσει πολύ γρήγορα. Χαζεύαμε εκεί, μπλα μπλα μπλα. Δεν έχω ξαναπάει έκτοτε. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου. Και κάπως όταν τα παιδιά φεύγανε και είχαμε φτάσει πια 6 ώρα, 7 ώρα το πρωί στο σπίτι, τους έβγαλα μια φωτογραφία και την ανέβασα. Φοβερή ιστορία. Παίζει πάρα πολύ φαγητό με πολύ φίλτρο. Έξτρα φίλτρο εδώ στο προφίλ. Αυτό είναι το καλύτερο παγωτό που έχω φάει στη ζωή μου. Είναι στην Ισπανία. Ωραίο χρώμα στον ήχο είναι αυτό εδώ. Είμαστε στην Ισπανία για καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, 14 Ιουλίου του 2011. Αυτή η μέτα με το κομματόφιλο σοκολάτας δεν έχω ξαναφάει κάτι πιο ωραίο. Έχω κάνει και καλλιτεχνία και κολλάζ βλέπω εδώ. Καλέ, αυτό το αποκάμψω το έχω ακόμα! Έλα ρε! Περίμενε μισό λεπτό. Να το! Φυσικά και το έχω. Είμαστε στο Σαν Σεμπαστιάν με το αγόρι μου. Το πάνω απ' όλα. Ίδια εγώ. Φοράω με boyfriend jeans για πάντα, σπισμένο, πουκάμισο και βλακίες στην αποβάθρα. Συνεχίζω την καλλιτεχνική μου πορεία στο Instagram με αυτό το μικρό installation που είχα κάνει στο σπίτι. Είχα πάρει κάτι, μου αρέσουν πάρα πολύ τα γράμματα στους στίχους αυτά, το έχετε καταλάβει. Όλοι οι τείχοι μου έχουν κάτι γράμματα από εδώ και από εκεί. Είχα πάρει λοιπόν αυτά τα γράμματα που σχηματίζανε τη λέξη dream και κάτι άλλα γράμματα που σχηματίζανε τη λέξη home. Και ήταν dream home, αυτό ήθελα να φτιάξω. Και βαριόμουν εκείνη την ημέρα apparently και πήγα να βάλω το όνειρο σε διάφορα μέρη. Το φούρνο μικροκυμάτων, στο πάτωμα, στο ψυγείο, πάνω από τα cottage cheese και κάτω από τις μπανάνες και στον νηπτήρα. Έκανα κάποια installation. Η πρώτη φορά που έβαλα άλλο άνθρωπο στο account μου ήταν η κολλητή μου η Νίκη. Έλα ρε, εδώ είμαστε με τον Νικούλη στο Ναύπλιο, στην πιο ωραία μας φάση, σίγουρα. 9 του Σεπτέμβρη, είχαμε πάει, ήμασταν στο Βερολίνο και είχα μπει σε ένα βιντατζάδικο που είχα πάρει μερικά πολύ ωραία πράγματα και είχα δει αυτό το sign στον τοίχο, το Don't Fart on Fashion Shows και μου είχε φανεί πολύ ωραίο να το ανεβάσω στο Instagram, όπως μου είχε φανεί πάρα πολύ ωραίο και φαντάζομαι ότι υπάρχει σίγουρα και σε ένα από τα δικά σας early Insta post, κάποιο fortune cookie και το τι ήταν αυτό που έλεγε. Έλα ρε fortune cookie, τρέλα γράφω. Μου γράφει το fortune cookie, το όνειρό σου πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το φόβο σου. Και τυχερούς αριθμούς το 26, 21, 49, 36, 7, 11. Να το παίζαμε ένα λότο να μου λέγατε πώς πήγε. Να πω ότι από τις 8 Μαΐου του 2011 το τελευταίο μου post ήταν δύο μέρες μετά τα γενέθλιά μου, 29 Δεκέμβρη του 2011, που είναι αυτή η αυτοσχέδια τούρτα που μου είχαν φτιάξει σαν μοριακή αυτοσχέδια τούρτα με άζωτο, υγρό άζωτο και τέτοια στο Funky Gourmet, ένα εστιατόριο πάρα από τα, ενδεχομένως το καλύτερο εστιατόριο που έχουμε στην Ελλάδα, μισελινάτο, αυτά και δεν συμμαζεύεται και πηγαίναμε τότε συχνά, κάναμε και παρέα με τα παιδιά και μου είχαν φτιάξει αυτή την τούρτα και μετά ξαναέπιασα το Instagram Μάιο και πάλι του 12, 27 Μάιου, δηλαδή εγώ το πήγαινα Μάιο με Δεκέμβρη. Μέσα στο 11 έκανα το στατιστικό μου, είχα ανεβάσει 37 post. 37 post τώρα, ανεβάζω το μήνα. Και φυσικά ξεκίνησα με cupcake, αυτό το θαλασσένιο cupcake το οποίο είχα πάρει τότε από ένα μαγαζί στην Κηφισιά που λεγότανε, έχει κλείσει τώρα, ήτανε πίσω από το P-Box, που και το P-Box έχει κλείσει. Αλλά αυτή που είχε αυτό το cupcake τα είχε κάποια στιγμή με το Γρηγόρη Αρναούτολο. Ρε πώς θα... Hampton Cupcakes, Hampton's Cupcake, κάπως έτσι ήτανε. Ήμουν πολύ χαρούμενη που είχα cupcake, τρομερά. Αλλά επίσης είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί μέσα στο 2012, από τον Αύγουστο και έπειτα, είχα ξεκινήσει μία σειρά. Σαν να είχα κάνει τη δική μου μικρή, ας πούμε, έκθεση στο Instagram που την έλεγα Love Forever. Love Forever Part 1, Part 2, Part 3, νομίζω μέχρι Part 7 είχα φτάσει. Και εντόπιζα την αγάπη εκεί έξω. Και η πρώτη φωτογραφία που είχα βρει ήταν όταν ήμασταν σε ένα καράβι, έτοιμοι να πάρουμε το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω με ποιο προορισμό, δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου αυτή τη στιγμή που ήμασταν. Και είχα δει αυτόν τον παππού με αυτή τη γιαγιά με τα λιλά μαλλιά, που κρατιόντουσαν χέρι-χέρι και του έβγαλα κρυφά από πίσω. Και έτσι εμπνεύστηκα και δημιούργησα αυτή τη σειρά, η οποία ήρθε με το Part 2 που ήταν αυτά εδώ τα κολλητά παγωτίνια.
Το part 3 είναι μια φωτογραφία που είχε βγάλει ο μπαμπάς μου από κάτι χειροποίητα κουκλάκια που έφτιαχνε μια φίλη του. Νομίζω αυτή η φωτογραφία μπορεί να είναι και στην Αμόρο εγώ τραβηγμένη. Το part 4, το λατρεύω, είναι αυτή εδώ η καρέκλα που είχα βρει στη Βαρκελόνη. Σε ένα εστιατόριο είχαμε πάει. Εγώ δεν μπορούσα να φάω πολύ γιατί είχα περάσει μόλις γαστρεντερίτιδα. Είχαμε πάει για γαστρονομικό τουρισμό στην Ισπανία και εγώ ήμουν με γαστρεντερίτιδα από την τρίτη μέρα. Νοσοκομεία και τέτοια. Οπότε κοιτούσα το surrounding και είχα πετύχει αυτή την καρέκλα την οποία θεωρώ συγκλονιστική. Ήταν το part 4 μου. Το part 5 μου είναι street photography. Είχα τραβήξει αυτή τη φωτογραφία από το Παρίσι. Ταξίδευα παλιά γενικά. Αυτό καταλαβαίνω. Και είναι αυτή η μαμά με τα δύο της πιτσιρίκια, υποψιάζομαι. Και έτσι κλείνω και εκείνη τη χρονιά. Εκείνη η χρονιά κλείνει με φωτογραφία με καρδούλα. Κολλημένη με την μπάλα. Καρδούλες και Άγιος ο Θεός, εγώ τρέλα. Καλά, έχουμε πάει πολύ πίσω, παιδιά, δεν είναι τώρα. 29 Δεκέμβρη του 12 είναι το Love Forever Part 6. Αγάπη παντού, στα πιο σκοτεινά, στα πιο βροχερά, παντού. Τι ψυχή όμως, τι ψυχή. Ρε γαμώτο, δεν θέλω να μπω στο 2013, γιατί στο 2013 συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και θέλω να κάνω ένα ολόκληρο βίντεο μόνο για το 2013. Που να δούμε και αν σας αρέσει τώρα αυτό εδώ που έχω κάνει ήδη. Δεν μπορώ να φύγω από το 2012 χωρίς να αναφέρω την πρώτη φορά που εμφανίστηκε ο Σαμοήλας στο δικό μου Instagram account και ήτανε 5 Δεκεμβρίου του 2012. Είμαστε στην Κύπρο, Glee Style Awards, με Παπιλιονάτο Σαμοήλη Σπύρο, που είχαμε κατέβει μαζί με τον Σπύρο για να μου κάνει make-up μαλλιά, γιατί βραβευόμουν σαν και καλά fashion icon της Ελλάδας. Καλά, το έχω αυτό το βραβείο, περίμενε. Αυτό είναι το βραβείο. Greek Style Icon σου λέει, το Must Magazine. Glee Style... Θα τρελαθώ, Παναγία. Και εκτός από το ρούχο, ας πούμε, που είχα διαλέξει που ήταν ένα BSB φόρεμα, που το έχω νομίζω ακόμα, είχα πάρει και μερικά αξεσουάρ, να φορέσω τύπου και... Να φορέσω και να... Ξέρεις. Ρε, να πάω να βρω το φόρεμα. Με έχετε τρελάνει. Το βρήκα! Αυτό εδώ είναι το φόρεμα. Το οποίο και αυτό ήταν custom made κάπως. Και έχουμε βάλει αυτό το μαργαριτάκι. Μαργαριτάκι, ψεύτικο, κατάλαβες. Και ήταν ένα φόρεμα που είχε και τσέπες. Μόνο μου είχα διαλέξει αυτό το χρώμα ως style icon. Για να ξέρετε ότι η Λάλα με το χρώμα μέντα δεν είναι κάτι που μου προέκυψε χθες. Το έχω χρόνια. Δηλαδή, το γεγονός ότι τα κουτιά για τα μέρη που φορεύει είναι σχεδόν σαν αυτό το φόρεμα μπορεί να με αποτρελάνει. Έχω αυτή τη μανία με αυτό το χρώμα. Όχι τίμω μου αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι ο τίμος είναι εντάξει? Στα μυαλά? Εγώ δεν το πιστεύω. Εντάξει. Αυτό εδώ είναι. Ναι, λίγο μακρύ. Αυτές ήταν οι δύο πρώτες μου λιτές χρονιές στο Instagram. Είμαστε πια τόσο καιρό μαζί. Αλλά αν θέλετε να κάνουμε έτσι κάπως σαν story time, πείτε μου να το κάνουμε, εντάξει? Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ ή που είσαστε στο Instagram, ας πούμε, και με ακολουθείτε και έχετε πάντα έτσι ένα καλό λόγο να πείτε. Διπλοπατάτε την οθόνη και μου λέτε έτσι ένα like, μου κάνετε μια καρδούλα μου αφήνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ όμορφα, ό,τι και να κάνετε. Σας φιλώ πάρα πολύ. Γεια! Και άλλο για λέω.